ποιο είναι το ενδεχόμενο, τι εξετάζεται να κάνετε, με ποιο τρόπο να σα διαμαρτυρηθείτε. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι που δεν το γνωρίζετε, ότι πριν ο Αγροτικός Σύλλογος Αριστράτης φτάσουμε εδώ στο Βενίδιο, περάσαμε από τη Μακεδονία Στράκες, κάνουμε μια παράκαμψη, όπου απαιτήσαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε ένα ψήφισμα για όλα αυτά που μας αφορούν. Το πετύχαμε έτσι, αλλά κάποια στιγμή μετά την παρέμβαση της Υπουργού άνοιξαν. Έλειπε η ίδια, είχε κάποια προσωπική εργασία. Δώσαμε το ψήφισμα στον Διευθυντή, στον Υπουργείο, και μας δόθηκε η ευκαιρία να το αναλύσουμε και τα προβλήματα και τα θέματα που μας αφορούν, με την παράκληση να τα μεταφέρουν τους αρμόδιους υπουργούς, γιατί τα μέτρα τα οποία έρχονται σε ό,τι αφορά όλες τις παραγωγικές τάξεις είναι τέτοια που δεν θα μπορέσουν να τα αποκτήσουν. Θα δούμε δηλαδή μια ερημωμένη γη τύπου Βουλγαρίας ή τύπου Σερβίας, όπου πήγαν ξένοι, λίγες ελάχιστες εταιρείες και έχουν μεγάλες καλλιέργειες. Αν αυτό είναι το μέλημά τους, εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Έτσι θα δημιουργηθούν χιλιάδες άνεργοι αγρότες, θα δημιουργηθούν άνθρωποι που θα ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, σαν εμένα δηλαδή, που δεν ξέρω τι άλλο να κάνω σε αυτή την ηλικία, και δεν θα με παίρνει κανένα. Θα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Μαζί όμως με αυτό το οικονομικό κοινωνικό πρόβλημα είναι και η καταστροφή των ονείρων που έχουμε για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε, όποιο και αν είναι το τίμημα του δρόμου. Και από σήμερα αρχίζει το συλλαλητήριο στο δρόμο. Σήμερα στο Βελίδιο, στην έκθεση, από αύριο όμως τα τρακτέρ θα είναι έξω. Και εκεί θα επιλέξει ο κάθε ένας από εμάς πού πρέπει να πάει με το τρακτέρ του πάντα, για να δώσουμε λύση σε αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται καταστροφή του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου.